Αυτή είναι η Βουλή όπως την ξέρανε. Εγώ πιστεύω σε μια άλλη Βουλή. Σε μια Βουλή που θα λειτουργεί με δημοκρατία, για τους πολίτες, ανοιχτή, με διαφάνεια, που θα δημοσιεύει τα πόθεν αίσχες και δεν θα κάθεται πάνω τους ο πρόεδρος της Βουλής, που θα ελέγχονται οι υπουργοί για τα αδικήματά τους και δεν θα θάβονται οι δικογραφίες για τον Πετσίτη, για τον Πολάκη. Θάβονται οι δικογραφίες αυτές. Ξεκάθαρα, στο πηγάδι πετιούνται. Στο πηγάδι υπάρχουν δεκάδες δικογραφίες κάθε χρόνο κατά υπουργών, οι οποίες θάβονται. Γιατί ο κανονισμός της Βουλής έχει αυτό το κενό. Δεν προβλέπει τι γίνεται με τις δικογραφίες που στέλνει κατεπηγόντως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στη Βουλή για να κριθούν. Δεν έχει διαδικασία επεξεργασίας όπως έχει για τις δικογραφίες κατά βουλευτών. Και έτσι ουσιαστικά εκφεύγουν του ελέγχου. Μάλιστα. Όταν εγώ πρωτοήμουν βουλευτής, μάλιστα, η πρακτική ήταν, πριν γίνω πρόεδρος της Βουλής, όταν πρώτο εξελέγει. Η πρακτική ήταν ότι γύρω στις 3 το πρωί που συνεδρίαζε η Βουλή, ένας αντιπρόεδρος από τους προεδρεύοντες, την ώρα που θα είχε 10 βουλευτές κάτω, διάβαζε σαν να ψέλνει όσο πιο ανεπαίσθητα μπορούσε. Διαβιβάστηκε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ήταν δικογραφή του Υπουργού. Τι ήταν ο γέρος δικογραφήσεως αυτός. Κυρίως ήταν, συνήθως ήταν ο Μαρκογιαννάκης αυτός. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν όταν ήμουν πάντα στη Βουλή, όποια ώρα, και όταν άρχισε να γίνεται αυτό, έλεγα πείτε μας, οφείλετε να μας πείτε, ποια δικογραφία κατά ποιου Υπουργού. Και έτσι εγκαθιδρύθηκε σιγά σιγά το να ανακοινώνεται ποια πράγματι δικογραφία ήταν. Όταν έγινα πρόεδρος της Βουλής, άνοιξα την διαδικασία να αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής και να μελετώνται και να γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας όλες οι δικογραφίες. Δυστυχώς διαλύθηκε η Βουλή αυτή, αυτή η διαδικασία δεν προχώρησε, η Επιτροπή για το χρέος καταργήθηκε από τον Τσίπρα και τον Βούτσι, η Επιτροπή για τις γερμανικές οφειλές συνεχίστηκε. Έχει πόρισμα πάντως η Επιτροπή αυτή. Το πόρισμα αυτή.